Σπάσε κάθε ρεκόρ ετήσεων πολιτικού ασύλου η Κύπρος με τους μετανάστες που έφτασαν φέτος στο νησί να πλησιάζουν τις 10.000. Οι νέοι αιτητέ διεθνού προστασία ξεπερνούν του χίλιου ανά μήνα, γεγονό που καθιστά την Κύπρο πρώτη χώρα σε αιτήσει στην Ευρώπη κατά αναλογία πληθυσμού. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, διότι έχουμε άνω των χίλιων νέων αιτήσεων το μήνα. Αν υπολογίσουμε ότι μα μένουν τέσσερι μήνε και μέχρι τώρα είμαστε γύρω στι 8.500 αιτήσει, θα πλησιάσουμε 12 με 13.000 νέε αιτήσει. Μέσα σε διάστημα 4 ετών οι αιτήσει για άσυλο πενταπλασιάστηκαν. Το 2016 ζήτησαν άσυλο 2.936 άτομα, ενώ το 2017 οι αιτήσει ανήλθαν σε 4.582. Ένα χρόνο μετά έφτασαν τι 7.761, ενώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι το τέλο Αυγούστου έφτασαν τι 8.663, με τα σημερινά επίσημα στοιχεία να δείχνουν ότι είμαστε κοντά στι 10.000. Από τους 27.000 αλλοδαπούς που έφτασαν στην Κύπρο τα τελευταία πέντε χρόνια, οι 13.000 πέρασαν στι ελεύθερε περιοχέ από νεκρά σημεία στη γραμμή Αντιπαράταξη. Οι μετανάστες φτάνουν με βάρκες από την Τουρκία στα παράλια μεταξύ Μόρφου και Κερίνια και από εκεί διακινητέ του οδηγούν εντό νεκρή ζώνη για να καταλήξουν στι ελεύθερε περιοχέ, σε μια περιοχή μήκου 8 χιλιόμετρων που αρχίζει από τα όρια τη κοκκινοτριμιθιά, περνάει από Ακάκι και Περιστερώνα και καταλήγει στον Αστρομερίτη. Με τη βοήθεια του κοινοτάρχη Περιστερώνα, φτάσαμε μερικά μονομέτρα από την κατεχόμενη κατοκοπιά. Από εκεί περνούν σχεδόν καθημερινά μετανάστε. Υπάρχουν κάποιοι συνεργάτε που συνεργάζονται για να φέρουν μετανάστε. Του αφήνουν εδώ στο... σε αυτόν τον χώρο που είναι εύκολο να, Πάση μόνοι του, πιόνει στην Περιστερώνα, στο Ακάκι, στον Αστρομερίτη, και από εκεί μπορεί να πάει ήδη κάτω στον αστυνομικό σταθμό να παραδοθούν ή να βρουν κάποιου συνεργάτε που μένουν νόμιμοι μετανάστες στα χωριά αυτά και μπορεί να του φιλοξενούν παράνομα χωρί να μην το γνωρίζουμε, κανένα να το γνωρίζει. Οι περισσότερε αιτήσει για άσυλο προέρχονται από πολίτε τη Συρία και ευρύτερα τη Μέση Ανατολή που έρχονται μέσω κατεχωμένων. Ζήτουν προστασία επικαλούμενοι τον κίνδυνο από εμφύλιο πόλεμο ή άλλε πολεμικέ συγκρούσει. Αν είναι από χώρε τι οποίε ε, υπάρχει είτε εμφύλια σύραξη, είτε γενικευμένος πόλεμος, είτε καταπιεστικά καθεστώτα, τότε τα αιτήματα αφορούν τα γεγονότα αυτά. Μεγάλες ηρωές μέσω κατεχομένων και από χώρε της Ασίας όπως η Ινδία, Πακιστάν, Μπαγλαντές, Βιετνάμ, Ιράν και Σριλάνκα, αλλά και από αφρικανικές χώρες όπως η Αίγυπτος και το Καμερούν. Συνήθω αναφέρουν ότι διώκονται πολιτικά στη χώρα του και ισχυρίζονται ότι αν επιστρέψουν θα κινδυνεύσει η ζωή του. Αυτό που προκαλεί ωστόσο μεγάλο ενδιαφέρον είναι ο μεγάλο αριθμό αιτήσεων για άσυλο που άρχισε να καταγράφεται φέτο από την Γεωργία. Οι αιτήσει ξεπέρασαν τι 1200. Αυτή τη στιγμή η Γεωργιανή Πίκοη είναι η δεύτερη σε αριθμό νέων αιτήσεων μετά του Σύριου για το 2019. Ένας μεγάλος αριθμός παίρνει κανονικά το αεροπλάνο και όταν μόλις προσγειωθεί στα αεροδρόμια της πάφου της Λάρναγκας υποβάλλει αίτηση για άσυλο για να παρατείνει το δικαίωμα των τριών μήνων που δικαιούται και ένας άλλος αριθμός έρχεται μέσω κατεχωμένου. Στα όρια τους οι αρμόδιες υπηρεσίες αφού αυτή τη στιγμή εκκρεμούν για εξέταση 14.751 αιτήσεις. Πρόκειται για λοδαπούς που βρίσκονται εντός δημοκρατίας, ωστόσο το αίτημά τους δεν έχει προλάβει να εξεταστεί. Υπολογίζεται ότι από αυτέ τι αιτήσει ένα ποσοστό κοντά στο 70% θα απορριφθεί. Πόσοι είναι ωστόσο αυτοί που φεύγουν από την Κύπρο και πόσοι αυτοί που εξαφανίζονται και διαμένουν παράνομα στι ελεύθερε περιοχέ. Με του αριθμού που έχουμε, ναι, υπάρχουν για κάποιε περιπτώσει οι οποίοι μετά την έκδοση τη τελική απόφαση δεν εντοπίζονται για να πελαθούν και πιθανόν να βρίσκονται παράνομα στο εδάφο τη Δημοκρατία. Κατά αναλογία πληθυσμού, η Κύπρο κατέχει σήμερα την πρώτη θέση στην Ευρώπη σε ροέ μεταναστών, ξεπερνώντα ακόμη και την Ελλάδα.